μας ανησυχεί μάλλον σε όλη αυτή την επένδυση που γίνεται εδώ είναι, όπως πολύ σωστά είπε και ο προλαλήστας, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που γνωρίζουμε όλοι ότι πολλές φορές είναι μία αναστρέψη. Ένα άλλο ζήτημα επίσης που συμβάλλει στο να είμαστε αρνητικοί είναι ότι αποτελεί το συγκεκριμένο σημείο πέραν της βρύσης και του ιστορικού έτσι, των αναμνήσεων όλων αυτών που συνδέουν το χωριό με το σημείο, αποτελεί την είσοδο του χωριού. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εάν έχουμε στο νου μας μια ανάπτυξη της περιοχής, δεν μπορούμε να έχουμε στην είσοδο του χωριού μια τέτοια επένδυση. Αυτό λοιπόν, αυτά τα είχαμε πει και αν θυμάμαι καλά την 1η Ιουνίου που είχαμε κάνει τη Λαϊκή Συνέλευση στο Λεοντάρι. Η θέση μας λοιπόν, η θέση της Δημοτικής Αρχής είναι συνεχίζουμε τον αγώνα που είχε ξεκινήσει η προηγούμενη Δημοτική Αρχή του Δήμου Θεσπίων και είμαστε αντίθετοι στο να γίνει αυτή η επένδυση. Μάλιστα, η πρόθεση της Δημοτικής Αρχής που ήδη επεξεργάζεται τις προτάσεις που θα υποβάλει μέσω της επιτελεστικής της Επιτροπής και προκύπτει από την αξιολόγηση των δεδομένων που έχουμε είναι να προτείνει πως οποιαδήποτε μελλοντική οικιστική επέκταση του τοπικού διαμερίσματος Λεονταρίου δεν μπορεί να μην συμπεριλαμβάνει και την περιοχή της πηγής του Χαρματίου, η οποία είναι ιδιαίτερο φυσικού κάλους αλλά και συνδεδεμένη με την τοπική ιστορία του χωριού. Επίσης, με την ολοκλήρωση του δρόμου Θήβα-Θήρβη που βρίσκεται σε εξέλιξη, το σημείο αυτό θα αποτελεί την είσοδο προς το χωριό με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την οικονομική του ανάπτυξη. Αυτός ο σχεδιασμός εξάλλου ήταν πάντα στις προθέσεις και των δημοτικών αρχών του τέως Δήμου Θεσπιών, νυν Δημοτικής Ενότητας Θεσπιών του Δήμου Αλιάρντου, οι οποίες επένδυσαν στην περιοχή της πηγής, διαμορφώνοντάς τη σε χώρο αναψυχής αλλά και εισόδο προς το Λιοντάρι. Κατόπιν αυτών, η πρόταση της Δημοτικής Αρχής για την υλοποίηση της μελέτης σχέδιο χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοιχτής πόλης τέως Δήμου Θεσπιών για περιοχή ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας, βιοτεχνίας κτλ. Δεν θα περιλαμβάνει την περιοχή της πηγής του Χαρματίου της τοπικής κοινότητας Λιονταρίου. Αυτό νομίζω είναι σαφέστατο και αποτυπώνει σαφέστατα τις θέσεις, την αρνητική θέση της Δημοτικής Αρχής, όπως αυτή θα υποστηριχθεί και νομίμως όπου χρειαστεί. Είμαστε αντίθετοι στο να γίνει μια τέτοια επένδυση και μάλιστα να γίνει μια τέτοια επένδυση στο συγκεκριμένο αυτό σημείο. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστούμε. Να πούμε ότι ο Δήμος καλύπτηκε την εκδήλωση, τα έξοδα, εν πάση περιπτώσει, της εκδήλωσης. Δεν έχει σημασία, είναι πολλά ή λίγα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να δώσω το λόγο στη Δέσποινα της Πανούδη, υποψήφια περιφερειάρχη με το αυτοδιοικητικό κίνημα και περιφερειακή σύμβουλο, να την ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και την τιμή, την Επιτροπή Αγώνα και τους κατοίκους του Λεονταρίου που ήρθαν σήμερα στη σημερινή εκδήλωση διαμαρτυρίας. Έχω έρθει εδώ για να σας μεταφέρω αφενός την εμπειρία από αντίστοιχους αγώνες στην περιοχή και στην υπόλοιπη χώρα και αφετέρου να δηλώσω ότι από τη θέση του Περιφερειακού Συμβούλου θα προσπαθήσω σε ό,τι είναι δυνατόν να βοηθήσω τον αγώνα των κατοίκων. Εξάλλου, αυτό ήταν και το κίνητρο για να διεκδικήσουμε αυτήν την εκπροσώπηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Το κίνητρο δηλαδή δεν ήταν να εκπροσωπήσουμε τίποτε άλλο παρά τους πολίτες που αγωνίζονται στους τόπους μας και που θέλουν να έχουν μία φωνή και να ελέγχουν την εξουσία και να μπορούν να την επηρεάζουν αν είναι δυνατόν. Τώρα, θα έλεγε κανείς στους πολύ δύσκολους καιρούς που ζούμε ότι το να ασχολείται κανείς με θέματα περιβαλλοντικής προστασίας μπορεί να είναι και λίγο πολυτέλεια. Βέβαια, αυτή την άποψη δεν τη συμμερίζεται ο κόσμος σε όλη την Ελλάδα. Δραστηριοτήτων. Πάνω από 2 δεκαετίες, στην περιοχή των σχηματαρίου Ινοφύτων, διεκδικούμε να σταματήσει το περιβαλλοντικό έγκλημα που συντελείται εκεί. Πάνω από 2 δεκαετίες ακούω στην Βιωτία να φωνάζει ο κόσμος για βιομηχανικές περιοχές. Να φωνάζει δηλαδή ότι πρέπει να οργανωθούν οι περιοχές, να γίνουν σχέδια, να επιλεγούν με κριτήρια
με κριτήρια που δεν είναι το που βολεύει τον καθένα, αλλά το που δεν ενοχλεί τον οικισμό, το που δεν ενοχλεί άλλες δραστηριότητες όπως η αγροτική γη, να υπάρχουν μονάδες στις οποίες θα μπορούσε κανείς να εξασφαλίσει τους χώρους που θα διαχειριστούν τα απόβλητά τους συγκεντρωτικά, που θα εξασφάλιζαν ένα καλύτερο έλεγχο. Παρόλα αυτά δεν γίνεται τίποτα. Γιατί δεν γίνεται τίποτα? Είναι πολύ απλός ο λόγος, φαντάζομαι ότι όλοι τον γνωρίζουμε. Δεν γίνεται τίποτα για τους ίδιους λόγους που δεν γίνεται τίποτα στον Ασοπό. 8 χρόνια μετά την μεγάλη κινητοποίηση του κόσμου και που έγινε γνωστό στο Πανελλήνιο, ίσως και στην Ευρώπη, το πρόβλημα της περιοχής του Ασοπού, η κατάσταση παραμένει ως έχει. Δεν γίνεται τίποτα για τον ίδιο λόγο που οι δύο αγωγοί φυσικού αερίου που έχουμε στη Βιωτία, δύο μεγάλοι αγωγοί φυσικού αερίου, δεν δίνουν φυσικό αέριο στα χωριά και στους οικισμούς και στις πόλεις μας, αλλά πέφτουν στις μονάδες του Περιστέρι, στην Τέρνα. Να δώσουμε αυτόν τον αγώνα μαζί σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Σπανούδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κρατάμε αυτό που είπατε, ότι για μας πρέπει να αποφασίσουμε εμείς. Και ένα ακόμα, ότι ο μοναδικός αγώνας που χάθηκε, αυτό που λέει ο Μπρέκτ, είναι αυτός που δεν δόθηκε ποτέ. Σας ευχαριστούμε από βάθος καρδιάς. Στη συνέχεια της εκδήλωσης μπορεί όποιος δημότης ή παριστάμενος επιθυμεί να πάρει το λόγο. Θα καλέσω όμως τον κύριο Ψυχογιό, ο οποίος επιθυμεί να πει δύο λόγια, δικηγόρος της Επιτροπής Αγώνα, ο οποίος θα βρίσκεται και στο Συμβούλιο της Επικρατείας στις 26 του μήνα, γιατί έχει μία υποχρέωση και πρέπει να αποχωρήσει. Κύριε Ψυχογέ. Βεβαίως, βεβαίως. Προσωπεί και την περιφέρεια. Προσωπεί και την περιφέρεια. Εδώ εκπροσωπώ τον εαυτό μου, την ιδιότητά μου σαν δικηγόρος και σαν περιφέρεια. Έχω την άποψη. Αλλά αν την εκπροσωπείτε, αν είστε εκπρόσωπος του περιφερειακού. Δεν έχετε εκπροσωπήσει, να αφήσετε λίγο. Καλησπέρα και από μένα, ευεσημότατε, κύριε Δήμαρχε, κυρία συνάδελφε, κύριε Αντιδήμαρχε, κυρίες και κύριοι. Βέβαια είναι τιμή μου, διότι τα παιδιά της Επιτροπής Αγώνα με επέλεξαν να είμαι δικηγόρος μαζί με τον άλλο τον εκλεκτό συνάδελφο του κύριου Γεωργίου και πατριώτη του, και ίσως είναι και άλλος συνάδελφος, για να υπερασπιστούμε την προσφυγή που έχει αναθέσει ο Δήμαρχος Αλιάρτου στον κύριο Γεωργίου, που είναι και δικηγόρος του Δήμου, για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα το οποίο έχει προκύψει. Το οποίο, δεν σας κρύβω, έχει ιδιαιτερότητες σαν νομικό ζήτημα, διότι έχει προχωρήσει, και εδώ θα σταθώ ότι πάνω απ' όλα προέχει η ενότητα και η αγωνιστικότητα η δική σας. Διότι και τα νομικά είναι φτιαγμένα, και το γνωρίζετε όλοι, και οι νόμοι, σύμφωνα με τις λογικές, δίκαιες και ηθικές επιταγές της κοινωνίας και πολύ περισσότερο της τοπικής. Μια λοιπόν αγωνιστική παρουσία, πέρα από όλα τα ειδικά ζητήματα που υπάρχουν, θα είναι